Όπως είναι, κύριε Υπουργέ, σήμερα η πρόταση της κυβέρνησης. Δεν μας έχουν πει τέτοιες θέσεις. Έχουμε δεν είστε αλλά διαλέγω. Αυτή η πρόταση που έχει η κυβέρνηση στο τραπέζι. Εάν σήμερα το πρωί γίνει νομοσχέδιο, περνάει στους δανειστές. Όπως είναι, σας λέω. Ούτε βελτιωμένοι, ούτε χειρότεροι, ούτε τίποτα. Όπως είναι. Μπορεί να περάσει, τι λέτε. Εγώ πιστεύω ότι αν έχουμε μια συμπαγή ενότητα στο ιστορικό της χώρας, θα πείσουμε για τους δανειστές ή πάντως θα μας δώσει το δικαίωμα αυτό να υποστηρίξουμε προς τους δανειστές ότι ο λαός μας είναι αποφασισμένος να προχωρήσει στην ανάπτυξη ενωμένος και να πετύχει τους στόχους. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι θα βοηθήσουν και τα άλλα κόμματα. Αν βοηθήσουν τα άλλα κόμματα, αν θεωρητικά λέω που δεν θα συμβεί, αλλά θεωρητικά ποτέ δεν ξέρεις. Αν πει η Νέα Δημοκρατία, βάζω και εγώ πλάτη. Και ένα κόμμα ακόμα, δύο, δεν ξέρω. Πού ναι, πάμε όλοι μαζί, ρε παιδιά. Εδώ ψηφίσαμε μια μεγάλη συμφωνία. Πάμε όλοι μαζί να προχωρήσουμε στην αξιολόγηση όπως ζητάει και ο κ. Τουρντάρας και σωστά. Πιστεύετε ότι περνάει? Πλέον θα ενισχυθεί η διαπραγματευτική μας θέση. Επειδή αυτό το ναι όλων σε αυτή την προοπτική σταθμίζεται με θετικά αποτελέσματα και στην οικονομία. Mm-hmm. Δηλαδή θα έχουμε πραγματικά μια καλή βάση για την ταχύτερη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, διότι η συμφωνία πάνω στο ασφαλιστικό, που είναι ένα από τα προαπαιτούμενα για να ξεκλειδώσει χρηματοδότηση, θα φέρει γρήγορα τα ποσά που χρειαζόμαστε για να τα ρίξουμε μέσα στην παραγωγική διαδικασία. Θα αλλάξει και το περιβάλλον έτσι κι αλλιώς των πραγμάτων. Αλλά για να δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα. Χθες ο Πρωθυπουργός, να ξεκινήσουμε λίγο από το αγροτικό που είναι και πιο πιεστικό, έρχονται και οι αγρότες αύριο στην Αθήνα. Φαίνεται ότι επιμένουν σε μια σκληρή γραμμή ενώ στο σύνολο των ετοιμάτων τους. Χθες ο Πρωθυπουργός άφησε κάποια παράθυρα ανοιχτά. Υπάρχουν και σε ποιους τομείς οι δυνατότητες να ανοίγει μια συζήτηση, είτε για τον ασφαλιστικό φορέα, αν ο ΓΑΣ που θα μπορούσε να παραμείνει ως αυτόνομο ταμείο, έστω και για μια μεταβατική περίοδο. Αν υπάρχουν οι δυνατότητες για μια μεταβατική, εγώ θα πω, περίοδο μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών, του ύψους των ασφαλιστικών εισφορών που έχει προταθεί από την κυβέρνηση, προκειμένου με πιο ομαλό τρόπο να ενταχθούν οι αγρότες σε αυτή τη διαδικασία. Υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες? Ο διάλογος, αν ξεκινήσει, θα αναδείξει και όλες τις δυνατότητες αυτές. Από την πλευρά της κυβέρνησης, υπάρχει ειλικρινής πρόθεση για συζήτηση. Δεν είναι προσχηματικό το αίτημα που η κυβέρνηση, για πρώτη φορά κυβέρνηση της χώρας, υποβάλλει αίτημα για διάλογο. Το αίτημα γινόταν ανάποδα πάντα. Να ζητάνε οι πολίτες διάλογο με την κυβέρνηση. Ναι, αλλά σου λέει ο κινητοποιούμενος, άμα είναι να πάω και να μου πούν καλά λόγια. Το έλεγε νωρίτερα ένας από τα μπλόκα. Λέει, αν πάω να μου πούν νωρίτερα, έχετε δίκιο, ρε παιδιά. Έχουμε μια συμπάθεια, είμαστε μαζί σας, αλλά δεν γίνεται. Τι να πάω να κάνω? Γι' αυτό ρωτάω αν υπάρχουν, ας πούμε, στοιχεία στο σημερινό σχέδιο, δεν έχει καταλήξει, αλλά στο σημερινό σχέδιο που θα μπορούσαν να συζητηθούν. Ας πούμε, ο ΓΑ είναι μια τέτοια ιστορία. Κανένα σύστημα κοινωνικής ασφάλισης δεν θα λειτουργήσει με ένα μανδύα α και δεν θα λειτουργεί με έναν άλλον. Και δεν είναι το πρόβλημα αν ο ΓΑ είναι ενταγμένο στον ΕΦΚΑ ή είναι εκτός. Το ζήτημα είναι με τι κανόνες λειτουργεί. Τι κανόνες λειτουργεί, προφανώς. Επομένως, αυτό που λέμε εμείς να ενταχθεί μέσα στον ενιαίο φορέα κοινωνικής ασφάλισης είναι κάτι που θα διευκολύνει και θα βοηθήσει καλύτερα την ανάπτυξη του ΟΓΑ. Και θα μειώσει δαπάνες λειτουργίας. Αλλά αυτό είναι στο γενικό σχεδιασμό. Λέμε, αν είναι εφικτό να γίνει τώρα έστω και μεταβατικά. Μπορεί να το δώσετε αυτό στους αγρότες για ένα διάστημα? Να πείτε, παιδιά, ο ΟΓΑ θα μείνει εδώ για 3 χρόνια. Μα το έχουμε πει αυτό. Αυτό λέω. Αυτό το έχουμε πει. Η σύνδεση με τον ΟΓΑ θα γίνει βαθμία. Μην φοβάστε, μήπως έχουμε ξύλωμα του πουλόβερ. Όχι. Όλη η μεταρρύθμιση θα ολοκληρωθεί σε βάθος χρόνου. Αλλά ξεκινάμε από σήμερα για να την οργανώσουμε. Όλη αυτή τη νέα δομή. Που θέλει πολλή δουλειά. Για να φτιάξει και το μηχανογραφικό σύστημα για όλους τους φορείς, δεν είναι θέμα μιας μέρας, μιας εβδομάδας. Θέλει χρόνο. Και άλλωστε, στο ίδιο το σχέδιο, όποιος το διαβάσει, βλέπει πάρα πολλές μεταβατικές διατάξεις. Που θα γίνουν είτε με υπουργικές αποφάσεις είτε με προοδευτικά διατάγματα. Οι αγρότες, κύριε Υπουργέ, δίνουν ένα πάρα πολύ μεγάλο βάρος, από ό,τι έχω καταλάβει από τις συζητήσεις που κάνουμε όλες αυτές τις μέρες, σε ένα-δύο τομείς που επιβαρύνουν και το θέτουν και ως ένα περιβάλλον δύσκολο για αυτό που και η κυβέρνηση θέλει και όλοι θέλουμε, δηλαδή να πατήσει η χώρα και πάνω στην αγροτική ανάπτυξη, στην ανάπτυξη μέσω του πρωτογενούς τομέα. Έτσι πρέπει. Λοιπόν, λέει λοιπόν ότι αν εμένα μου επιβαρύνει όλη αυτή την ιστορία της παραγωγής, είτε επειδή κόπηκε το πετρέλαιο, η ΔΕΗ, είναι ακριβά, ας πούμε, τα φυτοφάρμακα κτλ. Αν δηλαδή η διαδικασία της παραγωγής μου παραμένει ακριβή, και ταυτόχρονα με επιβαρύνεις με τις ασφαλιστικές εισφορές, πώς βοηθάμε την ανάπτυξη? Και δεν κάνουμε και μια συζήτηση. Άκουγα τον κύριο Δραγασάκη που λέει ότι κανονικά πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση πώς το καλό, ας πούμε, θα οργανωθεί αυτός ο χώρος που είναι βασικός για τη χώρα για να προχωρήσει η ανάπτυξη. Σου λέει ο άλλος, μα με φρενάρεις.
Όταν μιλάω εγώ για το ασφαλιστικό των αγροτών, κατά κανόνα μιλάω πρώτα για την ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής και της κτηνοτροφίας. Γιατί έχετε δίκιο. Χωρίς την ανάπτυξη αυτή. Τι νόημα είναι αυτό. Έτσι. Αυτό αυτά πάνε μαζί. Ναι. Μα το, αυτό λέμε και εμείς. Ναι, ναι. Και λέω ότι δεν είναι δυνατόν να δεχόμαστε να συμμετέχει η αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή μόνο κατά ποσοστό 3,3% στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Είναι ελάχιστο. Ναι, για μια κατεξοχήν αγροτική χώρα. Όπω ήταν. Αν να κάνετε, την αφανίζετε ακόμα και δεν είναι έτσι. Μα δεν είναι έτσι. Αυτό έτσι είναι που λέμε. Ναι, όμως. Τα στοιχεία το δείχνουν, δεν είναι ζήτημα δικής μου επινόησης επιχειρημάτων. Η πέμπτη κλίμακα υποχρεωτικής ασφάλισης των αγροτών, που προβλέπεται ήδη εδώ και χρόνια, οδηγεί σε μία εισφορά κατά 25 ευρώ περίπου το μικρότερη μήνα από αυτή που προκύπτει τώρα για έναν αγρότη που θα παίρνει πλέον και εθνική σύνταξη, την οποία στερούνταν πάντα. Ποτέ δεν είχε. Τα επιδοματική ήταν. Επομένως, μιλάμε για έναν αγρότη που γίνεται νοικοκύρη στον τόπο του. Ναι, είναι. Αλλά θα σας πει κάποιος ότι τι να συζητήσουμε, ρε παιδιά. Να το πω έτσι λαϊκά, όπως το λέει και πολλοί κόσμος. Αφού ό,τι και να συζητήσουμε μεταξύ μας, θα φτάσουμε στους εταίρους και θα πούν αυτό, όχι το άλλο που έχετε συζητήσει εσείς. Σκέφτεται κανείς αν έχει πραγματικά νόημα οποιοδήποτε διάλογος, δηλαδή αν υπάρχουν τα περιθώρια να καταλήξουμε σε κάτι διαφορετικό, την ώρα που η κυβέρνηση, γιατί να το κρύψουμε άλλωστε που λένε, δέχεται μια πίεση για ακόμα σκληρότερα μέτρα από αυτά που, για τα οποία αντιδρά ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας. Αυτό θα ανταπεξέλθετε. Αυτό το γνωρίζουμε, το έχουμε ζήσει και με μεγάλη ένταση τον περσινό Ιούνιο. Από τη διαπραγμάτευση που κατέληξε όπως κατέληξε. Υπάρχει εμπειρία πια, γι' αυτό λέω. Όμως, ο λαός μας, φαντάζομαι, αντελήφθη ότι θα πρέπει να στηρίξει αυτή την προσπάθεια, γιατί γι' αυτό το λόγο ανέδειξε και αυτή την κυβέρνηση. Να διαπραγματευτεί και να συνεχίσει μια προσπάθεια διαπραγμάτευσης. Αλλά είχαμε θέματα και η κυβέρνηση τότε μας είχε πει. Είναι πολλά και είναι και όλα μαζί. Ναι. Έχουν πέσει και όλα μαζί. Και όλα μαζί και τότε ήταν αδιευκρίνιστα, θέλω να σας πω. Ξέραμε βέβαια στο περιβάλλον από τον Αύγουστο, αλλά πολλά όπως το φορολογικό και το ασφαλιστικό και μεθαύριο το εργασιακό. Ήταν ανοιχτά ως δεδομένα, ως ακριβές περιεχόμενο, ακριβώς γιατί ήταν στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης. Εμείς μου πείτε ότι ήταν το όνειρό σας και σας ως υπουργού στο ασφαλιστικό τομέα να έχουμε αυτού του είδους τις ρυθμίσεις. Θα απαντήσω σε αυτό. Να. Το όνειρό μου ήταν να φτιάξω ρυθμίσεις ισονομίας και ένα σύστημα κοινωνικής ασφάλισης που έλειπε. Αυτό το επιτυχάνουμε με το σχέδιο που έχουμε πάρει. Ως όχημα, ως κατεύθυνση. Όχι ότι τα έχει όλα. Λείπουν πάρα πολλά από το σύστημα που έχουμε σχεδιάσει, το οποίο όμως θα ολοκληρωθεί. Ναι. Θα αναπροσαρμόζεται μέσα στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνικής ασφάλισης. Δεν είναι ένα στατικό σύστημα. Αλλά αυτό ακόμα και σύνταξη. Το ασφαλιστικό, ούτως ή άλλως. Όχι, δεν ήταν έτσι. Το ασφαλιστικό μας σύστημα. Το λέμε οι όλοι οι υπουργοί με τους οποίους έχουμε συζητήσει όλα αυτά τα χρόνια. Δεν συζητάμε για το ασφαλιστικό. Αυτό έλεγαν. Δεν είχε γίνει ποτέ. Είναι ένα ζωντανό οργανισμό το ασφαλιστικό, θέλει προσαρμογές πάντα. Ναι, αλλά δεν είχε γίνει ποτέ. Είχαμε ένα σύστημα. Οι άλλοι υποστηρίζουν το αντίθετο. Πολυκερματισμό. Ναι, αλλά ήταν ένα καταγερματισμό. Το προηγούμενο νομοθέτημα υποστηρίζεται από αυτούς που το έφτιαξαν, τον κύριο Κουτρουμάνη και τον κύριο Λουβέρδο, ότι μας πήγαινε μπροστά, πολύ μπροστά. 30-40 χρόνια. Θα σας αν πω, τα εφαρμόζαμε όσοι είχε. Όχι, δεν είναι έτσι. Ήδη οι δύο αναλυτικές μελέτες που επικαλέστηκε ο κύριος Μητσοτάκης στην πρώην μερή της διάταξης στη Βουλή για το ασφαλιστικό, επικαλέστηκε δύο αναλυτικές μελέτες, οι οποίες προβλέπουν διαρκείς μειώσεις των συντελεστών αναπλήρωσης και αυξήσεις των όρων ηλικίας για να βγαίνει έξω το σύστημα. Με σταδιακά. Σταδιακά, ναι. Ναι, αλλά υπό την έννοια αυτή, τι εξασφάλιζε. Σε βάθος απεριόριστων χρόνων είναι βιώσιμο, άμα συνεχώς κόβεις. Έχει θεθεί θέμα με το ύψος της εθνικής σύνταξης και με τα ποσοστά αναπλήρωσης και για τις σημερινές συντάξεις. Δεν μας έχει τεθεί επισήμως. Γίνεται μια συζήτηση που είπε ο Υπουργός, ο Γιώργος Κατρούγκαλος, ότι είναι με ανοιχτά τα θέματα, υπό την έννοια ότι δεν τέθηκε τελεσυγγραφικά η μία ή η άλλη αξίωση. Εκείνο που εμείς έχουμε στα χέρια μας και περιμένουμε να μας δώσουν μία λίστα των δικών τους παρατηρήσεων και θα συζητήσουμε με κλειστό πια το όλο περίβλημα των προτάσεων και των συζητήσεων για να καταλήξουμε. Και να καταλήξουμε να ρωτήσω κάτι, κύριε Υπουργέ. Επειδή υπόθηκαν κάποια πράγματα πολύ συγκεκριμένα και σημαντικά από τον κύριο Στουρνάρα χθες, και θέλω να σας ρωτήσω τι απαντάτε εσείς σε αυτό το δίλημα. Είπε ότι στην Ελλάδα υπερπροστατεύουμε την τρίτη ηλικία σε βάρος των νέων γενεών και του μέλλοντός μας στην πραγματικότητα και της ανάπτυξης της χώρας. Εσείς τι θα διαλέγατε?
την πολιτική λύση την οποία προτείνει η κυβέρνηση, θα διάλεγα. Και αυτή η πολιτική λύση είναι να μην συνεχίσουμε να κόβουμε συντάξεις και μισθούς, γιατί αυτό έφερε τεράστια ύφεση. Ξέρουμε και είναι σωστό αυτό που διαπιστώνεται, ότι οι συντάξεις σε σχέση με το εισόδημα είναι υψηλές, αλλά σε σχέση με το εισόδημα, κατά τα άλλα, είναι χαμηλές. Ναι. Δηλαδή, από άποψη ποσοτικής αξιολόγησης, δεν είναι μεγαλύτερη σύνταξη που παίρνουν οι Έλληνες από αυτή που παίρνουν οι Γερμανοί ή οι Γάλλοι, ως ποσό εννοώ. Ναι. Ως συμμετοχή στο ΑΕΠ, πράγματι είναι μεγαλύτερη. Στην Ελλάδα είναι περίπου στο 17, κοντά στο 17% του ΑΕΠ η δαπάνη, ναι, γενικά για ασφάλιση, υγεία και όλες αυτές τις προνοιακές παροχές. Και ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 12%. Όχι. 13% στη Γαλλία. 9... Στο σύνολο λέτε. Για το σύνολο λέτε. Ναι. Πράγματι είναι μεγάλη διαφορά, αλλά μιλάμε για διαφορετικό ύψος ΑΕΠ όμως. Είναι σε ένα άλλο εγώ ποσό. Εγώ το θέτω πέρα από το. Είναι ένα ζήτημα αυτό που θέτει ο κ. Στουρνάρας και εξαρτάται κανείς και από την πολιτική τοποθέτηση τι απαντάει. Εγώ το λέω και ως ένα φαύλο κύκλο σε τελική ανάλυση. Δεν μειώνετε τις συντάξεις, αλλά αυξάνετε τις φορές και τους φόρους. Επομένως γυρίζουμε συνεχώς γύρω από την ουρά μας. Ποιος θα το πληρώσει αυτός που έχει το. Αυτό είναι σωστό. Έτσι. Αν δεν βάλουμε το σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης με έναν τρόπο που συντελεί θετικά στην παραγωγική ανασυγκρότηση, και αυτό κάνει αυτό το σύστημα που προτείνουμε, γιατί είναι σταθμισμένο πια. Και γιατί δεν είναι όμως, κύριε Υπουργέ, να μια κριτική όμως που νομίζω ότι έχει πολύ ισχυρή βάση. Γιατί δεν έχετε δώσει ποσοτικοποιημένα. Να ξέρουμε τα στοιχεία, να ξέρουμε τα ποσά, να ξέρουμε τι ακριβώς προβλέπετε στο επίπεδο το πρακτικό, το πραγματικό και συζητάμε γενικώς. Γιατί δεν τα έχετε δώσει ποσοτικό, αφού είναι βέβαιο ότι στους εταίρους τα έχετε δώσει. Αφού συζητάτε κυρίως γι' αυτό. Ποσοτικοποιημένα. Λοιπόν, ποσοτικοποιημένα. Γιατί δεν τα έχουμε δώσει εδώ στη δημόσια διαβούλευση και στα πολιτικά κόμματα και στους ενδιαφερόμενους φορείς και δημόσια, ώστε να δούμε είναι έτσι, δεν είναι έτσι, και να ξέρει και ο άλλος ότι τόσα έχουμε, τόσα δίνουμε. Ή τόσα μπορούμε να βγάλουμε με αυτόν τον τρόπο, τόσα μπορούμε να δίνουμε. Γίνεται μια κουβέντα γενικώς θεωρητική, που ο καθένας να μου επιτρέψει να πω, κοιτάει και λίγο την τσέπη του. Και είναι και λογικό. Κοιτάει, αγόρα την τσέπη του. Σου λέει, βγαίνω, δεν βγαίνω κτλ. Αλλά συνολικά δεν ξέρουμε. Ξέρουμε. Εσείς ξέρετε, εμείς δεν ξέρουμε. Το έχουμε πει. Εγώ έχω μιλήσει. Σε κατηγορήστε γι' αυτό. Θα σας πω. Να. Εκείνο που δεν έχουμε κάνει είναι μια αναλογιστική μελέτη στο τελικό. Μα και το τελικό λέω. Ναι. Δεν μπορεί προϊόν, να υπάρξει αναλογιστική μελέτη στο ολοκληρωμένο γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί. Πρέπει να έχουμε βγάλει τους συντεστές συναπείους, να έχουμε συμφωνηθεί. Πάντα έτσι γίνονται οι αναλογιστικές μελέτες. Όχι όταν έχει ολοκληρωθεί το σχετικό νομοσχέδιο. Αυτές είναι γενικές κατευθύνσεις και οδηγίες που ισχύουν για όλη την Ευρώπη. Πότε ακολουθούμε... θα τελειώσουμε, κύριε Υπουργέ, μια κουβέντα. Εγώ πότε νομίζω... θα είστε σε θέση να φέρετε ένα νομοσχέδιο στην Βουλή να πάρουμε. Νομίζω ότι να μπορούμε να τελειώσουμε και την επόμενη εβδομάδα. Να. Πρέπει να καθίσουμε να συζητήσουμε. Και το οφείλουμε αυτό. Μέχρι τέλος Φεβρουαρίου πιστεύετε ότι θα έχει κατατεθεί στη Βουλή νομοσχέδιο. Μπορούμε και την επόμενη εβδομάδα, λέω. Αρκεί να καθίσουμε να συζητήσουμε και να καταλήξουμε. Πάμε στην Κρήτη, πάμε στους αγρότες.